Παιδιά, συνεχίζουμε το θέμα μας πάντοτε επί της πνευματικής διαθήκης του Τοβίτ, που ο πατέρας λέει στο γιο πρόσεχε σε αυτό πεδίο από πάσης φορνίας. Αυτό το θέμα συνεχίζουμε και λέγαμε την περασμένη φορά, ερμηνεύοντας αυτό το από πάσης, δηλαδή από κάθε μορφή ανηθικότητος, και χρησιμοποιούντες αυτό το χωρίο του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους, που λέγει «Μη πλανάστε ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκοί, ούτε βασιλείαν Θεού, ού κληρονομίζουσι». Συνεχίζουμε να δούμε το θέμα περί μοιχείας. Και θα επαναλάβω ότι και την περασμένη φορά, ότι ίσως τεθεί το ερώτημα ότι πώς είναι δυνατόν εγώ το θέμα αυτό να λέγω σε παιδιά, παρότι έχουμε και μεγάλα παιδιά, ηλικίου και πέρα από το λύκειο και ίσως και φοιτητάς και πτυχιούχους, ό,τι έχουμε, το θέμα αυτό της μοιχείας. Θα σας θυμίσω ό,τι σας είπα την περασμένη φορά. Λέει ο Χότζας έδερνε την κόρη του πριν πάει να φέρει το νερό με τη στάμνα, και εκείνη διαμαρτύρεται, γιατί πατέρα με δέρνεις, και εκείνος είπε ότι για να μη σπάσεις την στάμνα. Μα δεν την έσπασα. Μα άμα τη σπάσεις είναι αργά. Έτσι, αν μέσα σας από τα καθίσματα του κατηχητικού σχολείου δεν συνειδητοποιήσετε όλες αυτές τις μορφές της αληθικότητας, τότε πότε, όταν θα μεγαλώσετε, όταν θα φύγετε από εδώ, τότε θα μάθετε ότι ετούτη ή εκείνη η μορφή είναι αμαρτία. Της αληθικότητας εννοώ μορφές. Εδώ θα τα μάθετε. Εδώ. Και όπως λέει ένας σύγχρονος σύγγραφος, ότι είχα μερτώθ, παιδί μου λέγει, εγώ θα σου τα πω. Δεν θέλω να τα ακούσεις από το πεζοδρόμιο. Εγώ θα σου τα πω. Διότι υπάρχει βαρύτης και η συνέστηση ότι εκείνα τα οποία θα πούμε είναι σωστά. Γι' αυτό λοιπόν δικαιολογώ το γιατί παίρνω όλα αυτά και σας τα αναλύω τώρα, παρότι μοιάζουν ότι είναι περίεργα, ως προσφορά για ένα κατηχητικό σχολείο. Εγώ δεν το λέγω κατηχητικό σχολείο, το λέγω ότι εδώ μαζευόμαστε και έχουμε τα κατηχητικά μας μαθήματα. Απλώς, κατηχητικά μαθήματα. Γι' αυτό ακριβώς και έχουμε μία ποικιλία ακροατηρίου. Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε για την μοιχεία, και σας έλεγα την περασμένη φορά ότι δεν είναι τι άλλο παρά η παρουσία ενός τρίτου ανθρώπου μέσα στο γάμο. Και εάν ο γάμος είναι μυστήριο, αυτό το μυστήριο προσβάλλεται, αλλά και ταυτόχρονος προσβάλλεται και ένα άλλο μυστήριο, το μέγα μυστήριο κατά τον Απόστολο Παύλο, που είναι η ένωση Χριστού και Εκκλησίας. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά. Και αυτά εξάλλου που λέγαμε αποτελούν και την θεολογική θεμελίωση του γάμου. Μην ξεχνάμε ότι το ήθος, δηλαδή η πνευματικότητα, η ευαγγελική, πάντοτε έχει θεολογική θεμελίωση. Πάντοτε, ακόμη και το ψέμα. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος «Μη ψεύδεστε εις αλλήλους». Γιατί? Διότι αλλήλων μέλη εσμένα. Διότι ο ένας με τον άλλον είμεθα μέλη του ενός σώματος. Βλέπετε λοιπόν ότι το ήθος πρέπει να είναι θεολογικά θεμελιωμένο. Και έτσι, αφού προσβάλλει η μοιχεία το μέγα μυστήριο και αυτή ως μυστήριο, τότε αντιλαμβάνεστε, όπως σας είπα, ότι είναι ένα βαρύτατο αμάρτημα. Ακόμη η μοιχεία είναι μια βαρυτάτη αδικία εκ του ενός προς το άλλο μέρος του ζεύγους. Δηλαδή, εάν ένας άνδρας πέφτει στην μοιχεία, αδικεί τη σύζυγό του και αντιστρόφως. Λέει ο Απόστολος Παύλος,
τι γυναική ο Ανίρ την οφειλωμένη εύνοιαν αποδιδότο. Μεγάλοι από εσάς, μεγάλα παιδιά, μπορείτε να βρείτε σε ένα υπόμνημα τι θα πει την οφειλωμένη εύνοιαν. Να αποδίδει, λέει ο άνδρας στην γυναίκα, όπως και ομοίως δε και η γυρή το ανδρεί. Υπάρχει μία αμοιβαία, θα λέγαμε, οφειλή εδώ. Χρέος, οφειλή. Η γυνή, λέγει, και το αιτιολογεί, του ιδίου σώματος ούτε εξουσιάζει άλλο ανήρ. Δηλαδή η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της, αλλά ο άνδρας, ο σύζυγος. Ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ούτε εξουσιάζει άλλη γυνή. Ούτε ο άνδρας εξουσιάζει το δικό του το σώμα, αλλά η γυναίκα του, η σύζυγος. Ώστε λοιπόν έχουμε μία χιαστή, θα λέγαμε, τοποθέτηση. Η γυναίκα εξουσιάζει το σώμα του άνδρος και ο άνδρας εξουσιάζει το σώμα της γυναικών. Αν λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε ότι διακρίνουμε, εννοείται, μέσα στα λόγια του Αποστόλου Παύλου, τα θεόπνευστα λόγια, ότι το σώμα του ανδρός εξ ολοκλήρου ανήκει στην γυναίκα, το σώμα της γυναικός εξ ολοκλήρου ανήκει στον άνδρα, και συνεπώς βλέπετε ότι αν το σώμα αυτό υποκλαπεί και δοθεί στο τρίτο πρόσωπο, είτε εκ μέρους του ανδρός είτε εκ μέρους της γυναικός, υπάρχει μια βαρυτάτη αδικία σε εκείνον που ανήκει το σώμα, ή στον άνδρα ή στην γυναίκα. Στην εποχή μας η μοιχεία μεταξύ χριστιανών δεν θεωρείται πλέον αμάρτημα, με το επιχείρημα της αλλαγής και το σπάσιμο της μονοτονίας. Σου λέγει, μα με έναν άνδρα πάντα θα είμαι, λέει μία γυναίκα. Είμαι μία γυναίκα, θα μείνω σε όλη μου τη ζωή. Φοβερόν. Και αυτά από χριστιανούς. Διότι εάν δεν είμαι θα χριστιανή, δεν ξέρω. Α, σας πω ένα παράδειγμα που το θυμήθηκα τώρα. Κάποτε επισκέφθη ένα ζωγράφο ο Σοκράτης. Του επόζαρε μία πόρνη και την ζωγράφιζε αυτό. Τότε αυτή τον προκαλούσε τον Σοκράτη. Και απήντησε ο Σοκράτης. Τι ωραία. Ακούστε τι απήντησε. Ευχαρίστως, λέγει, θα ερχόμουν μαζί σου αν δεν είχα μια καλύτερη σου να με περιμένει στο σπίτι. Και αυτά απήντησε ο ειδωλολάτρης Σοκράτης. Τι θα απαντούσε ένας χριστιανός πολύ περισσότερο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σήμερα δυστυχώς έχουμε αυτό το κατάντημα. Στην προσδιώγνη των επιστολή, που είναι ένα διαμάντι της πρωτοχριστιανικής φιλολογίας, χριστιανικής φιλολογίας, εκεί μεταξύ των πολλών άλλων γράφηκε το εξής. Είναι στην πέμπτη παράγραφο. Χριστιανοί τράπεζαν κοινήν παρατίθενται αλλού κήτην. Βεβαίως παραθέτουν, λέει, οι χριστιανοί κοινό τραπέζι, αλλά δεν παραθέτουν κοινό κρεβάτι. Το αντιλαμβάνεστε, παιδιά? Προσέξτε. Δυστυχώς σήμερα, όπως σας είπα, οι χριστιανοί μας έπαψαν στην πίστη και στη βιωτή να είναι χριστιανοί. Μόνο ψηλό ονόματι είμεθα χριστιανοί. Και έτσι το αμάρτημα της μοιχείας είναι ευρύτατο. Εξάλλου δεν θα αποποινικοποιεί το, όπως έγινε στις ημέρες μας η αποποινικοποίηση της μοιχείας, αν δεν ήταν ευρύτατα διαδεδομένη. Σήμερα το μεσημέρι που έχει
από τη μια μισή ως τις δυόμιση μια συζήτηση στρογγύλης τραπέζι στο πρώτο πρόγραμμα, άκουσα κάτι λίγο, γιατί είχα δουλειά βέβαια, κάτι πολύ λίγο, το εξής, ότι προκειμένου να πάνε δημοσιογράφοι γυναίκες εις την Τεχεράνη, το Υπουργείο των Εξωτερικών του συνέστησε να προμηθευτούν ειδικά ρούχα. Έπρεπε να είναι μακρύ το φουστάνι και να φορούν ειδικό κάλυμα στο κεφάλι. Με εντυπωσίασε. Αυτά εάν θα τα ζητούσε σήμερα το Ισλάμ, γιατί οι χριστιανοί να μην τα έχουν? Γιατί βεβαίως κοσμικοποιήθηκαν πλέον οι χριστιανοί. Φυσικά και αυτοί τείνουν να κοσμικοποιηθούν. Αλλά τούτο μόνο σας λέγω, ότι είναι ντροπή μας και έλεγχός μας για μας τους χριστιανούς. Δεν θα ήθελα να πω αυτό που κάνει το Ισλάμ, να εκτελεί τον Μιχών ή την Μιχαλίδα. Όχι. Αλλά όμως βλέπετε ότι έχουν περισσότερα ευαισθησία από μας τους χριστιανούς που έχουμε το Ευαγγέλιο, και αυτό είναι για έλεγχό μας και για ντροπή μας. Παιδιά μου, πολύ προσέξατε, σας παρακαλώ, πολύ προσέξατε αύριο στην έγαμη ζωή σας. Πολύ προσέξατε. Ακούσατε πως το Πνεύμα το Άγιον θεσμοθετεί τον γάμο. Σας διαβάζω από την προς Εφεσίους επιστολή, και μάλιστα αυτά τα οποία λέγονται και στην ακολουθία στο μυστήριο του γάμου, και που κάποτε μια λαρισαία φεμινίστρια, όταν έγινε ο πολιτικός γάμος, είπε, δημοσιεύθηκε αυτό, επιτέλους δεν θα ακούγεται ότι η γυνή να υπακούει και να υποτάσσεται στον άνδρα. Επιτέλους. Είδατε, μα όταν δεν υποτάσσεται εις τον άνδρα και όταν τα πράγματα είναι όπως τα θέλει ο πολιτικός γάμος και η κοσμικότητα, τότε βεβαίως τότε η μοιχεία είναι στην ημερησία διάταξη. Λοιπόν, λέει στην προς Εφεσίους, γράφει ο Απόστολος Παύλος, «Ε γυναίκες, τις ιδίησαν δράσιν υποτάσσεστε, ως το Κυρίο». Οι γυναίκες να υποτάσσονται εις τους άνδρες των, όπως εις τον Κύριον, ότι ο ανήρ εστί η κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Βλέπετε, πηγαίνει αναλογικά. Αλλώς περ η Εκκλησία υποτάσσεται το Χριστό, όπως λέει η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, ούτω και εγυναίκες της ιδίης ανδράσιν εμπαντή, να υποτάσσονται εν παντί εις τους άνδρες. Θα πει κάποιος, μπα, γιατί το άκουσα και αυτό σαν παράπονο, ότι όλο τους άνδρες λέγει τους επενείτε, όλα τα αμνηστεύεται εκτός από τις γυναίκες. Οι γυναίκες όλο καταδικάζεται, κατακεραυνώνεται. Εγώ, ο λόγος του Θεού έτσι μιλάει. Λοιπόν, για να μην νομιστεί ότι κατεξουσιάζει η γυναίκα, ο άνδρας την γυναίκα, παρότι ο Θεός είπε εις την Εύα μετά την πτώση τους ότι ο ανήρ σου θα σε κυριεύσει, θα γίνει κυριός σου. Μέχρι τότε δεν υπήρχε αυτό. Ο Αδάμ και η Εύα ήσαν κύριοι των ζώων, των θηρίων. Όταν ο Θεός είπε ότι θα κατακυριεύσει ο Αδάμ τη γη, τα ζώα κτλ. Τώρα όμως κυριεύεται, κατακυριεύεται και η γυναίκα από τον άνδρα. Γιατί? Γιατί στάθηκε επιπολέα και ανόητος και παρέσυρε τον άνδρα της εις τη γνωστή πτώση. Όμως δείτε παρακαλώ τη θέση του ανδρός μέσα στον χριστιανικό γάμο ή στην χριστιανική οικογένεια, και παρακαλώ θαυμάσατε. Συνεχίζει ο Απόστολος. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σε αυτόν, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και εαυτόν παρέδοκεν υπέρ αυτής. Πόσο μπορεί ένας άνδρας να αγαπά τη γυναίκα του, όσο ο Χριστός αγαπά την Εκκλησία.
Και ο Χριστός παρέδεκε τον εαυτόν του υπέρ της Εκκλησίας, όπως και ο άνδρας υπέρ της συζύγου. Είδατε, σπουδαία θέση αυτή. Παντού στείνεται το υπόδειγμα. Παντού προβάλλεται το υπόδειγμα. Χριστός, Εκκλησία. Ούτως έτσι οφείλουσιν οι άνδρες αγαπάν τα σε αυτός εαυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώμα. Έτσι λέει, οφείλουν να αγαπάνε οι άνδρες τις γυναίκες των όπως τα ίδια τους τα σώματα. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά. Αν ο σύζυγος αγαπά την γυναίκα του, τότε αγαπάει στην πραγματικότητα τον εαυτόν του. Πλην και εμείς, η καθένα έκαστο στην εαυτού γυναίκα ούτως αγαπά το ως εαυτόν. Η δε γυνή είναι να φοβείται τον άνδρα. Αυτή είναι η ωραία θέση μέσα στο γάμο. Άνδρος και γυναικός. Ποια θέση? Υποτάσσεται μεν η γυναίκα, φοβείται τον άνδρα ως την κεφαλήν. Περιπίν, εάν ο εγκέφαλός μου δεν διατάξει να περπατήσω κάπου, τα πόδια διστάζουν να περπατήσουν. Όταν πέσω στις λάσπες θα μου πει η κεφαλή, θα πει απρόσεκτε, τα πόδια σου που έπεσαν. Με αυτήν την έννοια κυβερνά το σπίτι του ο άνδρας. Αλλά όμως αν προσέχετε σε αυτά τα σημεία, αυτές τις γραμμές, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ωραία συνεργασία ανδρός και γυναικός. Διότι η γυναίκα βγήκε από την πλευρά του ανδρός, όπως και η Εκκλησία από την πλευρά του Χριστού, και συνεργάζονται. Ούτε από την κεφαλή βγήκε η γυναίκα, ούτε από τα πόδια, ούτε είναι υποπόδιο των ποδών του ανδρός η γυναίκα, αλλά ούτε και διαφεντεύει του ανδρός. Είναι από την πλευρά, που σημαίνει συνεργασία. Αυτά, παιδιά, ως προς το θέμα της του γάμου και την αποφυγή της μοιχείας. Θα πω άλλη μία φορά και παρακαλώ να σφινωθεί μες στα αυτιά σας και μέσα στην καρδιά σας. Ο Θεός να μας φυλάξει, ποτέ μη συμβεί όχι μόνο πορνεία προ του γάμου που μιλήσαμε μέχρι τώρα, αλλά ούτε και μοιχεία μέσα εις τον γάμο. Πρέπει να τηρηθεί η αγνότητα και εκτός και εντός του γάμου. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος στην προς Εβραίους, τίμιος ο γάμος εν πάση και η κήτη αμίαντος. Είδατε, η κήτη, το κρεβάτι, το συζυγικό, αμίαντο, καθαρό. Πόρνους δε και μοιχούς κρίνει ο Θεός. Τους πόρνους εννοείται πρώτου γάμου αμαρτάνοντας, και τους μοιχούς εννοείται μες στο γάμο αμαρτάνοντας, θα καταδικάσει ο Θεός. Και τώρα, παιδιά, γιατί ο χρόνος πια δεν μας παίρνει, ακόμα ένα μάθημα έχουμε και πρέπει να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό, να μην το αφήσουμε για το Σεπτέμβριο, να μην είμαι θα μεταξυταστή. Ναι, λέει ο Απόστολος Παύλος, μη πλανάστε ούτε μαλακή ούτε αρσενοκείτε βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσωση. Μπαίνει τώρα σε ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο στην εποχή μας όσον ποτέ άλλοτε είναι επίκαιρον και ενδιαφέρον. Τι είπε? Μη πλανάστε. Εκείνοι οι οποίοι είναι ομοφιλόφιλοι, ανήθικοι, είτε κατά ενεργητικών τρόπων αρσενοκείτε, είτε κατά παθητικών τρόπων η μαλακή. Αυτή είναι η μαλακή. Βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσω. Πρόκειται εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, για την διαστροφή. Προσέξτε, η διαστροφή αυτή υπάρχει και στους άντρες και στις γυναίκες. Προσέξτε, όπως στις γυναίκες υπάρχει με την ονομασία λεσβιασμός. Το λέει ο Απόστολος Παύλος καθαρά, περιγραφικά μάλιστα, και χοντρά, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, εις την προς Ρωμαίους επιστολή. Λοιπόν, τι είναι? Πρόκειται για τη διαστροφή της γενετησίου ορμής. Διαστροφή. Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, όλες οι ενέργειες του ανθρώπου διαστράφησαν. Όλες οι ενέργειες, παντού, σε όλους τους τομείς. Η πιο μεγάλη όμως καταστροφή που
έγινε ήταν επάνω στο γενετήσιο έσκυπτο. Γι' αυτό ο Θεός, παιδιά, έντισε τους πρωτοπλάστους. Αν ερωτήσετε γιατί, βέβαια θα κρύωναν. Καλύτερα θα υπέκυντο εις τις κλιματολογικές συνθήκες, πια το σώμα έπρεπε να ντυθεί. Αλλά αυτό είναι δεύτερο. Το πρώτο είναι για να μην γίνει εύκολη η πρόσβαση, στη γεννητική περιοχή και επέκτη καταστροφή. Δηλαδή κρύπτει ο άνθρωπος πλέον τη γεννητική περιοχή. Αλλιώτικα δεν θα ήταν τόσο έντονη η περιγραφή ότι και οι δύο, Αδάμ και Εύα, ήταν γυμνοί και μάλιστα σημειώνει και ούκι σχήνοντο, δεν εντρέποντο. Γιατί? Δεν υπήρχε πονηρία. Δεν υπήρχε. Τώρα όμως εσχήνονται. Τι λέγει ο Δαβίδ? Κρύφτηκα. Άσε ότι ο ίδιος έκανε μια πρόχειρη εκεί ενδυμασία. Πρόχειρη. Να κρύψει τι? Την γύμνωσή του. Ντράπηκε το Θεό. Ντράπηκα, λέγει, άκουσα τη φωνή σου και ντράπηκα και κρύφτηκα. Γιατί? Ποιος σου είπε ότι είσαι ότι ήσουν αγυμνός? Έφυγε η αθωότης. Όπως ένα μικρό παιδί δεν ντρέπεται να είναι γυμνό και να επιδεικνύει τον εαυτό του. Δεν ντρέπεται, έχει μία αθωότητα. Μετά όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ακόμη βλέπουμε ότι ο Θεός δίνει τον άνθρωπο όχι μόνο με να καλυφθεί η γύμνωση της γενετησίου περιοχής, αλλά και γενικότερα του σώματος, διότι και το σώμα θα γίνεται αιτία προκλήσεως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Θεός έθεσε και την εδώ, α, ι, δέλτα, όμικρον, συγγνώμη, ωμέγα και οξία, εδώ, η εδώ, η ντροπή, είναι η ντροπή, την οποία ο Θεός βάζει έμφυτα μέσα στον άνθρωπο, ακριβώς για να προστατεύσει τη γενετησία ορμή. Πώς θα ξεντηθώ, θα πει κάποιος, πώς θα βγάλω τα ρούχα μου, πώς θα κάνω αυτήν την αμαρτία? Και αυτός ο οποίος καταφέρνει να υπαρνικά την ντροπή, να την ποδοπατά την ντροπή, μοιάζει με εκείνο το γουρούνι, το χείρο που μπαίνει μέσα σε ένα ανθόκηπο και με τη μουτσούνα του μέσα σε λίγη ώρα τον κήπο αυτόν τον καταστρέφει. Έτσι μοιάζει εκείνος που ποδοπατά την ντροπή. Παιδιά, το είπαμε, θα το ξαναπούμε. Η γενετησία περιοχή είναι τα Άγια των Αγίων της κτιστής ορατής δημιουργίας και χρειάζεται ιδιαίτερα ευλάβεια και προσοχή. Και όπως τα Άγια των Αγίων είναι κρυμμένα, να βλέπετε το τέμπλο εδώ, είναι κρυμμένα, σκεπάζομαι τα Άγια των Αγίων, έτσι σκεπάζομαι τα Άγια των Αγίων της βιολογίας, δηλαδή της λειτουργίας της γενετησίου. Όμως δυστυχώς ο άνθρωπος γρήγορα άρχισε να διαστρέφει και αυτή την περιοχή. Τι τον έκανε να το κάνει αυτό? Εδώ προσέξτε, παιδιά, η πλεισμονή. Προσέξτε μία λέξη, η πλεισμονή. Είναι γνωστόν ότι η διαστροφή πάντοτε είναι προϊόν της πλεισμονής. Θα πει πλεισμονή το να τα έχεις πολλά. Οθούμενος από μια άπλιστη, αχόρταστη αναζήτηση της ειδονής, ζητά ο άνθρωπος νέους τρόπους για να αυξήσει την ειδονή και να την επεκτείνει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αλλά και κάτι άλλο. Είναι και η πλεισμονή των αγαθών. Τρώγει καλά, πίνει καλά ο άνθρωπος και αρχίζει να σωτεύει. Όταν πεινά, δεν ασωτεύει. Συνεπώς,
Εδώ η πλεισμονή δεν είναι μόνο στην περίπτωση της δυνατότητος του ανθρώπου να αισθάνεται αυτό τον κόρο, αυτό το μπούκτισμα, και ζητάει νέους τρόπους για να ικανοποιηθεί, είναι και η πλεισμονή των υλικών αγαθών. Πολύ φαΐ, πολύ πιωτό, πολύ αυτοκίνητο, όλα άνετα, όλα πολλά. Από τη στιγμή λοιπόν που θα υπάρξει πλεισμονή των αγαθών, υπάρχει και η διαστροφή. Αυτά τα πράγματα πηγαίνουν το ένα κοντά στ' άλλο, γιατί το ένα γεννά το άλλο. Γι' αυτό έρχεται κάποιος χαλινός, που είναι η εγκράτεια στην γενετησία ορμή. Σου λέει, πρόσεξε, είσαι ανύπαντρος, δεν θα κάνεις τίποτα. Στο γάμο, και εκεί έχουμε περιόδους νηστείας και εγκρατείας. Όταν νηστεύομαι, αλλά όχι μόνο όταν νηστεύομαι, όπως είναι μία Σαρακοστή ή η Τετάρτη Παρασκευή, αλλά είναι και οι εδέσιμες ημέρες, όπως είναι όλες οι Κυριακές και όλες οι γιορτές οι μεγάλες, ώστε ακριβώς να αποφευθεί αυτός ο κόρος, αυτό το μπούχτισμα, για να μην αναζητά ο άνθρωπος πλέον τη διαστροφή στην ειδονή. Όταν εμποδίζεται από την καταφύση κατάσταση, τότε δεν ζητάει την παραφύση κατάσταση. Το πρώτο ιστορικό φαινόμενο διαστροφής της γενετησίου ορμής, και μάλιστα κατά μαζικών τρόπων, είναι η αμαρτία των Σοδόμων και της Γομόρας. Γι' αυτό και η ομοφιλοφιλία λέγεται και σοδομισμός, από τα Σόδομα, γι' αυτό λέγεται σοδομισμός. Είναι τόσο φοβερά αυτή η αμαρτία, ώστε να υπάρχει αυτό το λεκτικό σχήμα της γραφής. Αλλά πριν σας το πω, να σας πω λίγο με δύο λόγια την ιστορία. Όταν ο Αβραάμ δέχθηκε τους τρεις άνδρας εις τύπων του Αγίου Τριαδικού Θεού, και τότε λέγει ο Θεός, λέγει, «Κραυγή Σοδόμων και Γομόρας πεπλήθυνται πρόσμε». Φωνή ανέβηκε σε μέρα και πολύ δυνατή, και οι αμαρτίες αυτών μεγάλες φόδρα, και οι αμαρτίες τους είναι φοβερά μεγάλες. Καταβάς ουν όψομε. Ξέρετε ότι οι δύο άνδρες κατέβηκαν στα Σόδομα. Οι δύο άνδρες είναι ο τύπος του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τα Σόδομα είναι ο τύπος του κόσμου. Καταβάς ουν, λέει ο Κύριος, αφού λοιπόν κατεβώ, όψομε, θα δω. Ή κατά την κραυγήν αυτών την ερχομένην πρόσμε συντελούνται οι δεμοί είναι αγνώ. Δηλαδή, θα κατέβω να δω εκεί αν πράγματι οι αμαρτίες των γίνονται όπως φτάνουν στα αυτιά μου. Θέλω να μάθω από μία προσωπική αντίληψη. Δηλαδή, τρόπον την άφων το λεκτικό σχήμα, ο Θεός δεν πιστεύει. Θεός είναι πάντα που παρόν τα βλέπει όλα. Τρόπον την να δεν πιστεύει σε αυτή τη φοβερή αμαρτία. Μα έτσι γίνεται. Κατέβηκα να δω. Έτσι γίνεται. Για να δείτε, παιδιά, πόσο φοβερή είναι αυτή η αμαρτία. Και όπως ξέρουμε, από την εξέλιξη που είχε το γεγονός της φιλοξενίας του Λοτ, επρόκειτο περί της ομοφιλοφιλίας, που αν θέλετε πηγαίνετε στο 18ο και πέρα κεφάλαιο της γενέσεως να τα βρείτε αυτά, και ότι όπως είδαμε από την εξέλιξη σας είπα ότι επρόκειτο περί της ομοφιλοφιλίας, που στη γλώσσα της γραφής λέγεται αρσενοκητία. Οι ομοφιλόφιλοι, όπως με λέει ο Απόστολος Παύλος, βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Και η εποχή μας γέμισε από το πάθος αυτό, επειδή έχουμε πλεισμονή αγαθών και πλεισμονή δυνατότητος σαρκικών αμαρτημάτων. Γι' αυτό οι λαοί που έχουν λίγα αγαθά, όπως είναι κάποιες αφρικανικές φυλές ή κάποιες ασιατικές φυλές, τέτοια φαινόμενα διαστροφής
δεν γνωρίζω. Ούτε στα ζώα υπάρχουν τέτοιες διαστροφές. Και μας θυμίζει τον στίχο το Μζαλμικό, άνθρωπος εν τιμίων, εδώ είναι τιμημένος, ου συνήκεν δεν το αντελήφθη, αλλά μειώθη τις κτίδες ή τις ανοήτης και παρασυνευλήθη αυτής. Έγνωσε με τα ζώα τα ανόητα και συγκρίθηκε μαζί τους. Τι, αφού τα ζώα δεν κάνουν τέτοια αμαρτία, ο άνθρωπος φτάνει να γίνει χειρότερος ακόμη και από τα ζώα, παιδιά. Αλλά το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.